Ωραία, σήμερα η ομάδα σου, πρωτοβόρος η ομάδα σου είναι ξύλθεις οπαλή 1-1. Πώς είδες το παιχνίδι? Δεν ήρθε η νίκη που πάντα είναι ζητούμενο για σένα και για την ομάδα σου. Εντάξει, ένα παιχνίδι Ομόνοια από ελ πάντα έχει τη δική του σημασία ανεξάρτητα από την βαθμολογία. Γενικά θεωρώ το παιχνίδι ότι είμαστε αρκετά καλύτεροι. Το ΑΠΟΕΛ επέλεξε έναν τρόπο παιχνιδιού της αντεπίθεσης παραπάνω και έχουν έναν πάρα πολύ δυνατό όπλο τα στημένα όπου δεχθήκαμε και την κορτή της σοφάρισης. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι κάναμε έναν πολύ καλό παιχνίδι. Το παιχνίδι γενικά είχε πάθος, είχε δύναμη, είχε θέληση. Εμείς σίγουρα θέλαμε να διατηρήσουμε το IT, το σερί που έχουμε. Τα καταφέραμε, προσπαθήσαμε και για την νίκη. Όμως θεωρώ ότι αν μια ομάδα άξιζε την νίκη ήταν η Ομόνοια. Είναι κίνητρο για σένα και για τους ποδοσφαιριστές σου το IT τον πρωτάθλημα? Σίγουρα. Έχουμε βάλει με τα παιδιά πέραν από το σωστό ποδόσφαιρο και τον τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να παίζει η ομάδα μας. Αν μας βγει το IT, στην αρχή ξεκινήσαμε για να κάνουμε όλο νίκες, δεν τα καταφέραμε. Τώρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε το αίτητο και ακόμη έναν έξτρα κίνητρο που έχω βάλει στα παιδιά είναι αν τα καταφέρουμε να μην δεχθούμε και διψήφιο αριθμό τερμάτων. Μέχρι στιγμής είμαστε στα 9. Είναι δύσκολο επίτευγμα, όμως είμαστε σε μια ομάδα η οποία δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε λεπτών, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά ούτε να φυσικαστούν, θέλουν συνέχεια κίνητρα. Γιατί μέσα από το ταλέντο θεωρώ υπάρχει και η απαιτούμενη, πώς να το πω, περιμένουμε και εμείς από τα παιδιά το κάτι παραπάνω. Το ταλέντο απαιτεί και την ανάλογη ανταπόκριση μέσα στο γήπεδο. Δεν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ταλέντο απλά και μόνο. Συνέχεια πιέζουμε τα παιδιά και προσπαθούμε να βγάλουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά. Αυτή η ομάδα έχει ξεχωρίσει και συζητιέται και μέσα στους γενικότερα στους οπαδούς. Πώς νιώθεις που η δουλειά σου και τα παιδιά βγάζουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ξεχωριστά για αυτήν την ηλικία? Εγώ προσωπικά έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια για αυτήν την ομάδα. Να πούμε ότι εδώ και 1,5 χρόνων η Ακαδημία μας γενικά δουλεύει πάνω σε έναν πλάνο που έχει καθορίσει ο τεχνικός μας διευθυντής σε έναν μοντέρνο τρόπο παιχνιδιού. Πάνω σε αυτόν και εμείς οι προπονητές δουλεύουμε και προσπαθούμε να βγάζουμε κάποια πράγματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση. Τώρα σαν προπονητής, πέρα από τη χαρά, νιώθω και μεγάλη ευθύνη απέναντι στους ποδοσφαιριστές μου, απέναντι στην ομάδα. Έτσι ήμουν πάντοτε σαν άνθρωπος. Θεωρώ ότι είναι περισσότερες ευθύνες κάποιου προπονητή όταν έχει απέναντί του παίχτες ταλαντούχους παρά όταν έχει μια ομάδα η οποία απλά και μόνο μπορεί να τη βελτιώσει σε κάποιο βαθμό. Ορισμένοι από αυτοί έχουν εδώ και καιρό παίζουν και στην εθνική ομάδα. Πιστεύεις ότι μπορούμε επιτέλους να θεωρούμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και τώρα και σε ένα διάστημα ποδοσφαιριστές ολοκληρωμένους για να στελεχώσουν, γιατί όχι και την πρώτη ομάδα της Ομονίας? Δεν είναι υπερβολή? Είναι, γι' αυτόν είπα για ευθύνη. Μετά η ευθύνη από την πλευρά μου εμένα και από την πλευρά του σωματείου θεωρώ είναι αυτά τα παιδιά να μην χαθούν κάπου στην πορεία. Για να μην χαθούν κάπου στην πορεία πρέπει χρόνο με το χρόνο να αναπτύσσουν το ταλέντο τους και το χαρακτήρα τους που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί τώρα σε αυτήν την ηλικία το δύσκολο είναι ο χαρακτήρας και όχι τόσο το να διαχειριστείς έναν ταλέντο. Θεωρώ ότι η ευθύνη από εμάς είναι σε αυτό το κομμάτι. 7 ποδοσφαιριστές έχουν κληθεί αυτές τις εβδομάδες από την Εθνική, τη U15. Όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από δοκιμαστικά από την Εθνική.
είναι χαρά μας να πλαισιώνουμε με τους ποδοσφαιριστές μας στην Εθνική. Όμως αντιλαμβάνεστε από πλευράς του προπονητή, όταν λείπουν 7 ποδοσφαιριστές για αρκετό χρονικό διάστημα, κάπου η χημεία μας αποσυντονίζει λίγο και κάπου και η κούραση. Όμως εντάξει, ευχής όλων στο τέλος της ημέρας είναι αυτά τα παιδιά να καταφέρουν αυτό που φαίνεται κατόρθωτο στο τέλος της ημέρας. Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει και από το μικροσκόπιο, κάποιους σκάουτερ στο εξωτερικό, κάποιους που έχει μπει σε στενή παρακολούθηση? Κοιτάξτε, παίζοντας και στην εθνική, είναι λογικό. Πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας μας έχουν τραβήσει το ενδιαφέρον και από Κύπριους σκάουτερ και από σκάουτερ στο εξωτερικό. Αυτό που ξεχωρίζει και μας έχει κάνει ακόμα πιο περήφανους για την ομάδα μας είναι ότι ο Γιώργος Ποντικός πριν από 2 εβδομάδες πέρασε από μια εβδομάδα δοκιμαστικά στη Manchester United, που είναι κάτι το απίθανο για έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή. Και όταν λέμε πέρασε, δεν εννοούμε ότι πλήρωσε και πέρασε, επιλέγηκε και πήγε για δοκιμαστικά. Υπάρχει κάποιο νεότερο σε αυτήν την υπόθεση, γι' αυτόν εννοούσα. Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα το δεδομένο. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα είναι υπό παρακολούθηση ο ποδοσφαιριστής. Και ευχής όλων να καταφέρει το παιδί, γιατί πραγματικά έχει έναν ιδιαίτερο χάρισμα ο Γιώργος, να ζήσει το όνειρο, γιατί πραγματικά, επειδή μίλησα και μαζί του, τα πράγματα είναι χαώδης. Όταν συγκρίνεις τέτοιου είδους, όταν κάνεις μάλλον τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε να είναι περισσότεροι από τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.